Έχετε δοκιμάσει ποτέ να περιστρέψετε μια μπάλα δεμένη με σπάγκο? Ή έχετε παρακολουθήσει ένα αυτοκίνητο να στρίβει σε μια στροφή? Αν ναι, τότε έχετε δει την κεντρομόλο δύναμη σε δράση. Είναι ο λόγος που οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τα αστέρια, γιατί τα αυτοκίνητα δεν γλιστρούν εκτός δρόμου στις στροφές και γιατί μπορούμε να περιστρέψουμε έναν κουβά με νερό, χωρίς να βραχούμε. Φανταστείτε ότι κρατάτε ένα σπάγκο δεμένο με μια μπάλα. Καθώς περιστρέφετε την μπάλα, νιώθετε τον σπάγκο να σας τραβάει το χέρι. Αυτό το τράβηγμα είναι η κεντρομόλος δύναμη, που κρατά την μπάλα να κινείται κυκλικά. Χωρίς αυτήν, η μπάλα θα έφευγε ευθεία, όπως ακριβώς ορίζει ο πρώτος νόμος κίνησης του Νεύτωνα. Η κεντρομόλος δύναμη έχει πάντα κατεύθυνση προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς, κάθετα στην ταχύτητα του αντικειμένου. Μπορεί να προέρχεται από διάφορες δυνάμεις, όπως η τάση, η βαρύτητα, η τριβή ή ακόμα και ένας συνδυασμός αυτών. Η κατανόηση της κεντρομόλου δύναμης είναι ζωτικής σημασίας σε πολλούς τομείς της φυσικής και της μηχανικής. Για να κατανοήσουμε πλήρως την κεντρομόλο δύναμη, πρέπει να εμβαθύνουμε στις βασικές αρχές της φυσικής. Όταν ένα αντικείμενο κινείται κυκλικά, η ταχύτητά του αλλάζει συνεχώς. Η ταχύτητα είναι ένα διανυσματικό μέγεθος, που σημαίνει ότι έχει μέτρο και κατεύθυνση. Καθώς το αντικείμενο κινείται, η κατεύθυνσή του αλλάζει, άρα και η ταχύτητά του. Αυτή η αλλαγή στην ταχύτητα υποδηλώνει επιτάχυνση προς το κέντρο, γνωστή ως κεντρομόλος επιτάχυνση. Η κεντρομόλος δύναμη FC ισούται με τη μάζα επί την κεντρομόλο επιτάχυνση SE. Η κεντρομόλος δύναμη δεν είναι απλά μια θεωρητική έννοια περιορισμένη στα βιβλία φυσικής. Είναι μια θεμελιώδης δύναμη που διέπει αμέτρητα φαινόμενα στην καθημερινότητά μας. Ας εξερευνήσουμε μερικά οικία παραδείγματα για να εμπεδώσουμε την κατανόησή μας. Αυτοκίνητα σε στροφή. Όταν ένα αυτοκίνητο στρίβει, η τριβή μεταξύ των ελαστικών και του δρόμου παρέχει την απαραίτητη κεντρομόλο δύναμη για να μην βγει το αυτοκίνητο εκτός πορείας. Όσο πιο κλειστή είναι η στροφή ή όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η τριβή που απαιτείται. Περιστροφή ενός γιογιό. Η τάση στο σπάγκο ενός γιογιό παρέχει την κεντρομόλο δύναμη, κάνοντας το γιογιό να περιστρέφεται κυκλικά. Δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη γη. Οι δορυφόροι που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη γη, έλκονται συνεχώς προς αυτήν από τη βαρύτητα. Αυτή η βαρυτική δύναμη λειτουργεί ως κεντρομόλος δύναμη, διατηρώντας τους δορυφόρους στις τροχιές τους. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν πως η κεντρομόλος δύναμη είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία διαφόρων αντικειμένων και συστημάτων. Μια συναρπαστική πτυχή της κεντρομόλου δύναμης είναι η σχέση της με την ταχύτητα. Όπως μάθαμε, η κεντρομόλος δύναμη είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση ενός αντικειμένου σε κυκλική κίνηση. Τι συμβαίνει όμως όταν αλλάζει η ταχύτητα του αντικειμένου? Καθώς η ταχύτητα ενός αντικειμένου που κινείται κυκλικά αυξάνεται, αυξάνεται και η κεντρομόλος δύναμη που απαιτείται για να διατηρηθεί σε αυτή την κυκλική τροχιά. Αυτό συμβαίνει επειδή η αδράνεια του αντικειμένου, η τάση του να κινείται ευθύγραμμα, γίνεται ισχυρότερη με την αύξηση της ταχύτητας. Για να ξεπεραστεί αυτή η αυξημένη αδράνεια και να διατηρηθεί η κυκλική κίνηση, απαιτείται μεγαλύτερη δύναμη προς τα μέσα. Μια μεγαλύτερη κεντρομόλος δύναμη. Φανταστείτε έναν ποδηλάτη που κινείται σε μια κυκλική πίστα. Καθώς ο ποδηλάτης κάνει πετάλι πιο γρήγορα, πρέπει να γέρνει περισσότερο προς τη στροφή για να διατηρήσει την ισορροπία του. Αυτή η κλίση αυξάνει την εσωτερική δύναμη που ασκείται στον ποδηλάτη, παρέχοντας την επιπλέον κεντρομόλο δύναμη που απαιτείται για την εξουδετέρωση της αυξημένης αδράνειας που προκαλείται από την υψηλότερη ταχύτητα. Η κατανόηση της σχέσης μεταξύ κεντρομόλου δύναμης και ταχύτητας είναι ζωτικής σημασίας για το σχεδιασμό ασφαλών και αποτελεσματικών συστημάτων. Ενότητα 5. Περιστροφές και στροφές. Συναρπαστικά παραδείγματα κεντρομόλου δύναμης στα πάρκα αναψυχής. Τα πάρκα αναψυχής προσφέρουν μια ζαλιστική ποικιλία από παιχνίδια σχεδιασμένα για να προκαλούν ρήγη συγκίνησης. Πίσω από τις αναποδογυρίσεις, τις περιστροφές και τις απότομες κατηφόρους, κρύβεται η κεντρομόλος δύναμη. Πάρτε για παράδειγμα τη ρόδα.
Οι επιβάτες δέχονται μια κεντρομόλο δύναμη που τους κατευθύνει προς το κέντρο. Τα τρενάκια του Luna Park προσφέρουν εντυπωσιακές επιδείξεις κεντρομόλου δύναμης. Οι ράγες ασκούν μια εσωτερική δύναμη, κρατώντας τα βαγόνια στην πορεία τους. Οι επιβάτες νιώθουν μια όθηση προς τα έξω, αλλά αυτή είναι η αδράνειά τους που εξουδετερώνεται από την κεντρομόλο δύναμη. Από τη Ρόδα μέχρι τα τρενάκια του Luna Park, η κεντρομόλος δύναμη κάνει τη διασκέδαση να συνεχίζεται. Ενότητα 6, υπολογίζοντας την περιστροφή, τύπη για Αρχάριους. Ενώ η έννοια της κεντρομόλου δύναμης μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, ο υπολογισμός της μπορεί να είναι εκπληκτικά απλός με μερικούς βασικούς τύπους. Ένας συνηθισμένος τύπος είναι FC, ισούται με M επί V στο τετράγωνο, VIR, όπου FC αντιπροσωπεύει την κεντρομόλο δύναμη, M αντιπροσωπεύει τη μάζα του αντικειμένου, V αντιπροσωπεύει την ταχύτητα του αντικειμένου και R αντιπροσωπεύει την ακτίνα της κυκλικής τροχιάς. Αυτός ο τύπος μας λέει ότι η κεντρομόλος δύναμη είναι ευθέως ανάλογη με τη μάζα και το τετράγωνο της ταχύτητας και αντιστρόφως ανάλογη με την ακτίνα. Ένας άλλος χρήσιμος τύπος συσχετίζει την κεντρομόλο δύναμη με τη γωνιακή ταχύτητα, η οποία είναι ο ρυθμός με τον οποίο περιστρέφεται ένα αντικείμενο. Αυτός ο τύπος είναι FC ισούται με επί R επί ωμέγα στο τετράγωνο. Εισάγοντας τις σχετικές τιμές για τη μάζα, την ταχύτητα, την ακτίνα ή τη γωνιακή ταχύτητα, μπορούμε να υπολογίσουμε την κεντρομόλο δύναμη που απαιτείται για τη διατήρηση της κυκλικής κίνησης. Ενότητα 7. Η επιρροή της μάζας. Βαρύτερο αντικείμενο, ισχυρότερη δύναμη. Καθώς εμβαθύνουμε στις περιπλοκές της κεντρομόλου δύναμης, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς η μάζα ενός αντικειμένου επηρεάζει τη δύναμη που απαιτείται για να διατηρηθεί σε κυκλική κίνηση. Η σχέση είναι απλή. Όσο βαρύτερο είναι το αντικείμενο, τόσο μεγαλύτερη είναι η κεντρομόλος δύναμη που χρειάζεται για να διατηρηθεί στην κυκλική του τροχιά. Φανταστείτε να περιστρέφετε μια μπάλα του τένις και μια μπάλα του bowling δεμένες σε σπάγκους ίσου μήκους. Θα παρατηρήσετε αμέσως ότι απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να περιστρέψετε τη βαρύτερη μπάλα του bowling. Αυτό συμβαίνει επειδή η μπάλα του bowling έχει μεγαλύτερη αδράνεια, μια τάση να αντιστέκεται στις αλλαγές στην κίνηση. Η υπερνίκηση αυτής της μεγαλύτερης αδράνειας απαιτεί μεγαλύτερη κεντρομόλο δύναμη. Μαθηματικά, αυτή η σχέση απεικονίζεται με σαφήνεια στον τύπο FC ισούται με M επί VV στο τετράγωνο via R. Η κατανόηση της επίδρασης της μάζας στην κεντρομόλο δύναμη είναι ζωτική σημασίας για το σχεδιασμό ασφαλών και αποτελεσματικών συστημάτων σε διάφορους τομείς. Ενότητα 8. Όσο μικρότερος ο κύκλος, τόσο πιο κλειστή η στροφή, ακτίνα και κεντρομόλος δύναμη. Η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς που ακολουθεί ένα αντικείμενο παίζει καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό της κεντρομόλου δύναμης που απαιτείται για τη διατήρηση της κίνησής του. Η σχέση είναι αντιστρόφως ανάλογη. Όσο μικρότερη είναι η ακτίνα, τόσο μεγαλύτερη είναι η κεντρομόλος δύναμη που χρειάζεται. Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο που κινείται σε δύο διαφορετικές στροφές. Μία με μεγάλη καμπύλη και μία με κλειστή στροφή. Το αυτοκίνητο μπορεί να πάρει άνετα τη στροφή με τη μεγάλη καμπύλη με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ωστόσο, η κίνηση στην κλειστή στροφή απαιτεί από τον οδηγό να μειώσει σημαντικά την ταχύτητα και να στρίψει το τιμόνι πιο έντονα. Αυτό συμβαίνει επειδή η κλειστή στροφή με τη μικρότερη ακτίνα απαιτεί μεγαλύτερη κεντρομόλο δύναμη για να διατηρήσει το αυτοκίνητο στο δρόμο. Αυτή η αρχή είναι εμφανή σε διάφορες εφαρμογές, όπως το σχεδιασμό αγωνιστικών πιστών και κυκλικών κόμβων. Η κατανόηση της αντίστροφης σχέσης μεταξύ ακτίνας και κεντρομόλου δύναμης είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό ασφαλών και αποτελεσματικών συστημάτων που περιλαμβάνουν κυκλική κίνηση. Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι οι δρόμοι με στροφές συχνά έχουν κλείσει προς τα μέσα, προς το κέντρο της στροφής? Αυτή η κλίση δεν είναι μόνο για αισθητικούς λόγους. Ενισχύει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, ειδικά σε υψηλές ταχύτητες. Σε έναν επίπεδο δρόμο, η τριβή από μόνη της μπορεί να μην είναι αρκετή για να αποτρέψει την ολίσθηση σε υψηλές ταχύτητες. Γέρνοντας το δρόμο προς τα μέσα, ένα μέρος του βάρους του οχήματος λειτουργεί ως πρόσθετη εσωτερική δύναμη.
Αυτή η συνδυασμένη δύναμη επιτρέπει στα οχήματα να κινούνται με ασφάλεια στις τροφές με υψηλότερες ταχύτητες. Η κεντρομόλος δύναμη δεν περιορίζεται μόνο στον πλανήτη μας. Είναι μια θεμελιώδης δύναμη που διέπει την κίνηση των ουράνιων σωμάτων σε όλο το σύμπαν. Από τους πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από τα αστέρια, μέχρι τους δορυφόρους που περιφέρονται γύρω από τους πλανήτες, η κεντρομόλος δύναμη παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της λεπτής ισορροπίας του σύμπαντός μας. Σκεφτείτε τη Γη που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Η βαρύτητα, η δύναμη έλξης μεταξύ δύο αντικειμένων με μάζα, παρέχει την απαραίτητη κεντρομόλο δύναμη για να διατηρήσει τον πλανήτη μας στην ελλειπτική του τροχιά. Η τεράστια βαρυτική έλξη του ήλιου έλκει συνεχώς τη Γη προς το μέρος του, εμποδίζοντάς την να ξεφύγει στην απεραντοσύνη του διαστήματος. Ομοίως, η Σελήνη περιφέρεται γύρω από τη Γη λόγω της βαρυτικής έλξης της Γης, η οποία λειτουργεί ως κεντρομόλος δύναμη. Αυτός ο λεπτός χορός μεταξύ βαρύτητας και αδράνειας διατηρεί τη Σελήνη στην τροχιά της, επηρεάζοντας τις παλίριες και διαμορφώνοντας την περιστροφή του πλανήτη μας. Η ίδια αρχή ισχύει και για τους τεχνητούς δορυφόρους που περιφέρονται γύρω από τη Γη. Η κατανόηση της κεντρομόλου δύναμης είναι ζωτικής σημασίας για την εξερεύνηση του διαστήματος και την τεχνολογία των δορυφόρων. Καθώς ολοκληρώνουμε την εξερεύνηση της κεντρομόλου δύναμης, ας συνοψίσουμε τα βασικά σημεία που φωτίζουν αυτή την θεμελιώδη δύναμη που διαμορφώνει το σύμπαν μας. Η κεντρομόλος δύναμη είναι η δύναμη που έλκει ένα αντικείμενο που κινείται σε κυκλική τροχιά προς το κέντρο του κύκλου, εμποδίζοντάς το να κινηθεί ευθύγραμμα. Η κεντρομόλος δύναμη δρά πάντα κάθετα στην ταχύτητα του αντικειμένου, με κατεύθυνση προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς. Η κεντρομόλος δύναμη δεν είναι ένα νέο είδος δύναμης, αλλά μάλλον μια δύναμη που προκαλεί κυκλική κίνηση. Το μέγεθος της κεντρομόλου δύναμης εξαρτάται από τη μάζα του αντικειμένου, την ταχύτητά του και την ακτίνα της κυκλικής τροχιάς. Η κεντρομόλος δύναμη είναι απαραίτητη για διάφορα φαινόμενα, όπως τα αυτοκίνητα που στρίβουν, οι δορυφόροι που περιφέρουν,